Είμαι σκατά, νιώθω χάλια, βαρέθηκα, κουράστηκα. Η ζωή είναι υπέροχη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Όλα θα πάνε καλά. Αυτές είναι κάποιες από τις εκφράσεις που λέω στην καθημερινότητά μου. Γεια σας, τι κάνετε ρε παιδιά, είμαι ο Φίλιππος Ιωάννου και σήμερα είμαι εδώ γιατί μου ζητήθηκε να κάνω μία ομιλία για positive vibes only και τέτοια. Σκέφτηκα όμως ότι ήταν μεγάλη υποκρισία να έρθω να σας πω εγώ ότι όλα είναι τέλεια ή ότι πρέπει να τα βλέπετε όλα θετικά. Γιατί δεν είναι έτσι. Ας μην γελιόμαστε παιδιά. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, τίποτα δεν μοιάζει τέλειο. Θυμάστε πότε ήταν η πρώτη φορά που νιώσατε στρες ή άγχος. Ναι, τώρα θα έπρεπε να μου απαντήσετε αν ήμασταν live, αλλά επειδή δεν μπορείτε θα σας πω εγώ. Ε, στο σχολείο ήταν. Σου έλεγε η μάνα σου τότε στο σχολείο να είσαι παιδί μου ο καλύτερος ο μαθητής, να έχει να έχεις τους πρώτους τους βαθμούς. Όπα, όπα, κάτσε λίγο. Δηλαδή, άμα εγώ δεν θέλω να είμαι ο πρώτος μαθητής, άμα όλες οι μανάδες λένε στα παιδιά τους να είναι οι πρώτοι μαθητέ και τελικά αν δεν είμαι ο πρώτος μαθητής, σημαίνει κάτι αυτό? Είμαι χαζός, είμαι αποτυχημένος, θα με αγαπούνε λιγότερο οι γονείς μου αν δεν φέρνω τους βαθμούς που περιμένουν από μένα. Όπως καταλαβαίνετε, από πάρα πολύ μικρή ηλικία μπαίνουμε στη διαδικασία να στρεσαριζόμαστε και να αγχωνόμαστε για να ικανοποιήσουμε τα θέλω των άλλων, για να ε, ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες που έχουν βάλει οι άλλοι για μας ή γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρινόμαστε με του άλλου. Εγώ λοιπόν, που λέτε, ήμουν ένα παιδί που συγκρινόμουν πάρα πολύ με του άλλου. Με όλου. Με τα πάντα. Αυτό έχει περισσότερα παιχνίδια από μένα. Α, θέλω κι εγώ. Μετά, όσο μεγάλωνα και προ την εφηβεία, α πούμε, έβρισκα άλλα πράγματα να συγκρίνομαι. Α, αυτός είναι πιο αδύνατο από μένα. Αυτό είναι πιο έξυπνο από μένα. Αυτό έχει πιο πολλά λεφτά από μένα. Έψαχνα συνέχεια άλλου. Για να συγκρίνομαι και να αισθάνομαι χειρότερα εγώ για τον εαυτό μου. Α, μετά στα 18 μου, λοιπόν, πήγα να σπουδάσω στην Αγγλία. Ούτε που ξέρω πώ βρέθηκα εκεί. Ήρθε μια μέρα η φίλη μου η Τάνια, ενώ προετοιμαζόμασταν για Πανελίνε, και μου λέει η Τάνια: Μωρέ, μήπω θα πάμε να σπουδάσουμε στην Αγγλία. Και τη λέω: Πάμε. Όχι, όντω έτσι έγινε. Και απλά πήγαμε να σπουδάσουμε ψυχολογία στην Αγγλία. Και δεν πήγαμε να σπουδάσουμε στο Λονδίνο, να πει. Όχι, όχι, όχι. Πήγαμε στο Λάνκαστερ. Το τιμημένο το Λάνκαστερ είναι ένα χωριό, όπω βλέπετε την Αγγλία, τέρμα πάνω βόρεια, ξεχασμένο από τον ίδιο το Θεό. Είναι ε, το τέρμα του κόσμου, εκεί πήγαμε να σπουδάσουμε εμεί. Στο πρώτο έτος τη ζούσαμε την όλη φάση μαζί με την Τάνια, ε, δηλαδή ακούγαμε εμποφίλιο. Τρώγαμε κατεψυγμένε πίτσε, συζητούσαμε για τη ζωή, κλαίγαμε πάρα πολύ κλάμα και αυτά. Δεν κάναμε τίποτα άλλο. Δεν είχαμε κοινωνικοποιηθεί καθόλου, καθόλου. Δεν κάναμε παρέα σχεδόν με κανέναν. Και αφού λοιπόν τελειώνει έτσι το πρώτο έτο, το καλοκαίρι έρχεται μία ωραία μέρα η Τάνια και μου λέει. Ε, εγώ δεν την παλεύω άλλο στην Αγγλία, δεν θα συνεχίσω του χρόνου, και μου σκάει όλο το παραμύθι έτσι, έτσι και παθαίνω 88 εγκεφαλικά. Τέλος πάντων, εγώ πήγα στην Αγγλία μόνος μου, πέρασα άπειρες ώρες στο δωμάτιό μου να σκέφτομαι τι σκατά έχω κάνει λάθος στη ζωή, ε, γιατί τα περνάω όλα αυτά, έκλεγα, διάβαζα, έκλεγα, διάβαζα, δεν έκανα τίποτα άλλο. Ξέρετε τι σκέφτηκα Τότε και με βοήθησε πάρα πολύ. Ότι όλο αυτό το δράμα, που πούμε, που ζούσα, κάποια στιγμή θα τελείωνε. Κάποια στιγμή θα τελείωνα τι σπουδέ μου στην Αγγλία και θα γυρνούσα πίσω στην Ελλάδα. Ο χρόνο ο ίδιο θα ήταν. Από τη στιγμή που είχα πάρει την απόφαση να συνεχίσω τι σπουδέ μου στην Αγγλία, δεν θα άλλαζα αυτό. Οπότε εν ολίγης, απλά αποδέχτηκα την κατάσταση και αποφάσισα ότι πρέπει να περάσω καλά. Οποιαδήποτε δυσάρεστη κατάσταση μας δημιουργεί κάποιο αρνητικό συνέστημα, για αρχή πρέπει να την δούμε, να την αναγνωρίσουμε, να την αποδεχτούμε, να δούμε τι έχουμε, τι, τι μας συμβαίνει, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βρούμε τη λύση της. Τώρα, μεταξύ μας μιλάμε. Με το να βρισκόμαστε σε άρνηση και να μην θέλουμε να δούμε αυτό που μας συμβαίνει, δεν κερδίζουμε τίποτα. Δεν κερδίζει κανεί από αυτό και το μόνο που καταφέρνουμε είναι να καθυστερούμε τη λύση τη κατάσταση. Δηλαδή τη λύση του προβλήματο. Ακούστε τώρα, αυτά μου τα έχει πει ψυχολόγο μου. Τώρα και εγώ σα τα λέω έτσι, σαν να, τα είναι, σαν να είναι δικά μου, αλλά είναι τη ψυχολόγου μου. Γιατί όταν αποδέχεσαι την κατάσταση, αναλαμβάνει και την ευθύνη του εαυτού σου. Δηλαδή δεν έχει να κατηγορήσει τον άλλον. Άφτε «Α, φταίει ο, η η ο Κώστα. Παίρνει όλη την ευθύνη του κόσμου, την παίρνει σε σένα. Α, είναι εδώ η ευθύνη, ωραία. Τι έχω να την κάνω, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να προχωρήσω. Είσαι εσύ ο υπεύθυνο της ζωής σου. Δεν βασίζεσαι σε κανέναν. Τώρα σας δίνω ένα έξτρα αυτή τη στιγμή tip, ότι δηλαδή σκέφτηκα ότι αυτό που ζω δεν θα κρατήσει για πάντα, θα είναι... υπάρχει deadline, τελειώνει αυτό. Και αυτό επίσης σαν συνειδητοποίηση με βοήθησε πάρα πολύ γιατί σκέφτηκα ότι, οκ, okay, να σου πω κάτι, δύο χρόνια είναι, Έ, ε, θα περάσουνε. Το πώς θα περάσουνε όμως, αφού έχω αποδεχτεί την κατάσταση, την έχω δει, έχω αναλάβει για την ευθύνη μου, άρα το πώς θα περάσουνε εξαρτάται μόνο από μένα. Εννοείται, Έτσι λέει κάτσε τώρα, δεν είμαστε και θεοί, εννοείται ότι μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ξαναέχασα την πίστη μου στον εαυτό μου, ξαναέκλαψα, ξαναέλεγα ότι όλα θα πάνε χάλια, ξανά, ξανά. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνει μια απόφαση και λε: Α, εγώ από σήμερα θα ζω τη ζωή μου. Και ζει τη ζωή σου. Όχι, όχι. Είναι μια συνεχή προσπάθεια του να υπενθυμίζει τον εαυτό σου ποιο είναι ο στόχο σου, τι κάνει, πού πα ή όποτε ξαναπέφτει, να θυμάσαι γιατί πρέπει να και τα ξανασηκωθεί κτλ. Οπότε τελειώσαν τα δύο χρόνια και δεν ήξερα πού πάω και τι κάνω στη ζωή αυτή. Είχα στο μυαλό μου ότι θέλω κάπω να ασχοληθώ με τα media, αλλά και λέω τώρα πώ θα γίνει, τι θα γίνει. Ξεκίνησα εντωμεταξύ να δουλεύω στο μαγαζί του θείου μου που έχει ένα μαγαζί με ρούχα, που δούλευα και παλιά όταν ήμουν 15-16 χρονών τα καλοκαίρια. Καλά εκεί. Η απογοήτευση η ίδια, καταλαβαίνετε τώρα, σκεφτόμουν, καλά, εγώ πήγα στην Αγγλία, πέρασα όλα αυτά, έζησα όλα αυτά, για να γυρίσω στα ίδια. Έκανα μια τρύπα στο νερό, έτσι. Και μετά από κάποιους μήνες, νομίζω ήταν μετά από 8 μήνες, ένας φίλος μου δημοσιογράφος μου είπε ότι στην εκπομπή που δουλεύει ψάχνουν viewers. Viewers είναι οι άνθρωποι που βλέπουν εκπομπές και κόβουν αποσπάσματα για να παίξουν στην τηλεόραση πήγα εκεί, έκανα interview, με πήρανε στη δουλειά και όλα καλά. Και κάπως έτσι μπήκα στο χώρο της τηλεόρασης. Ταυτόχρονα όμως, δηλαδή ε, με το που μπήκα στο χώρο της τηλεόρασης, απ' την άλλη ξεκίνησε και ψυχοθεραπεία. Και εκεί είναι που τα είδα όλα. Πάω λοιπόν εκεί στην ψυχοθεραπεύτριά μου, που ακόμα είναι η ίδια, και της λέω... Δεν ξέρω τι γίνεται με μένα, δεν νιώθω καλά νιώθω θυμό, νιώθω στενοχώρια, νιώθω άγχος, νιώθω αδικία, νιώθω ζήλια, νιώθω φόβο. Μέχρι τότε κι εγώ, όποτε ένιωθα ένα από αυτά τα συναισθήματα, ένιωθα ότι δεν πρέπει να αισθάνομαι έτσι και προσπαθούσα με μανία να αποβάλω αυτό το συνέστημα από πάνω μου. Αν είσαι στενοχωρημένο για κάτι και λες όχι, όχι, είμαι χαρούμενο, είμαι χαρούμενο. Όχι, όχι. Συνεχίζει να είσαι στενοχωρημένο για αυτό που ήσουν. Απλά κοροϊδεύει τον εαυτό σου. Η λύπη και το όποιο αρνητικό συνέστημα μπορεί να νιώσουμε, είναι εκεί και μας περιμένει έτσι, υπομονετικά να ασχοληθούμε μαζί του. Και όσο δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτό το συνέστημα, δηλαδή όσο το αγνοούμε και κάνουμε ότι δεν υπάρχει, τόσο αυτό μεγενθύνεται και τόσο μετά πιο δύσκολο είναι να το αντιμετωπίσουμε. Αν θέλετε, εγώ αυτό προτείνω, ας προσπαθήσουμε από σήμερα όλοι μας, Παναγία μου, όλοι μας, να είμαστε λιγότερο επικριτικοί με τα αρνητικά μας συναισθήματα, να τα αποδεχόμαστε περισσότερο και θέλετε να το δοκιμάσουμε μαζί, να δούμε αν αυτό που έχει κάποιο νόημα. It's okay not to be okay. Είχα διαβάσει κάπου και πάρα πολύ συμφωνώ. Μόνο με αγάπη, ηρεμία, και αποδοχή προς τον εαυτό μας, υπάρχει μία πιθανότητα να αρχίσουμε να αισθανόμαστε καλύτερα. Βέβαια, τόση ώρα σας λέω, σας λέω, σας λέω και υπάρχουν κάποιες φορές που τα συναισθήματά μας είναι πλασματικά. Τι εννοώ, Σκεφτείτε ότι ας πούμε το άγχος, η στενοχώρια, ο φόβος είναι συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται γιατί είτε σκεφτόμαστε κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν, α, χώρισα, α, τσακώθηκα με αυτόν αυτήν, με διώξανε τότε από τη δουλειά ή σκεφτόμαστε κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Παραδείγματο χάρη, αύριο έχω να ξυπνήσω το πρωί. Ωραία, και ξεκινάει η μία σκέψη και φέρνει την άλλη και σκεφτόμαστε. Θα τα καταφέρω να ξυπνήσω το πρωί. Θα είμαι κουρασμένο. Ε, τι δουλειέ έχω να κάνω αύριο. Και ξαφνικά εκεί που βρισκόμασταν α πούμε, στο κρεβάτι μα να κοιμηθούμε, αρχίζουμε και νιώθουμε άγχο για κάτι που δεν μα συμβαίνει τώρα. Μας, θα μα συμβεί στο μέλλον. Μπορεί να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά και να ξυπνήσουμε και να πάει, μια χαρά η μέρα. Μόνοι μα βάζουμε αυτόν τον κόλλο στον εαυτό μα και ξεκινάμε να, να δημιουργούμε μόνοι μας στον εαυτό μα στρε και άγχο για κάτι που είτε έχει συμβεί, είτε μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Για κάτι μελλοντικό ή για κάτι παρελθοντικό. Θα ήταν καλό να μην ταυτιζόμαστε με το μυαλό μα. Δεν είμαστε το μυαλό μα, δεν είμαστε οι σκέψει μα. Οι σκέψει είναι απλά φωνέ μέσα στο κεφάλι μα που η κάθε φωνή λέει τα δικά τη. Κλείνοντα. Επιτέλους τελειώνω πια. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι πρώτον δεν υπάρχει κάποιο κοκτέιλ, κάτι, ένα κουμπί να το ε, πάρουμε, να το πατήσουμε και να αρχίσουμε να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Η ευτυχία είναι στιγμές. Δεν είσαι πάντα ευτυχισμένος, δεν είσαι πάντα δυστυχισμένος. Και παιδιά ας μην γελιόμαστε. Η ζωή έχει απ' όλα, έχει χαρές, έχει λύπες, έχει αποτυχίες, έχει επιτυχίες, έχει σχέσεις, έχει χωρισμούς, έχει τα πάντα. Έχει μια ποικιλία ρε παιδί μου. Το θέμα δεν είναι να μην μας συμβαίνουν δυσάρεστα γεγονότα, γιατί αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Το θέμα είναι όταν μας συμβαίνουν δυσάρεστα γεγονότα ή καταστάσεις που μας στενοχωρούν, πώς αντιδράμε εμείς σε αυτές τις καταστάσεις. Το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε είναι ο εαυτό μα. Τίποτα από τον έξω κόσμο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν περνάει από το χέρι μα. Όλα θα συμβούν και τα καλά και τα άσχημα. Όταν εμεί λοιπόν είμαστε πιστοί στον εαυτό μα, αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μα, ακούμε το μέσα μα, είμαστε παρόντε στο εδώ και το τώρα, είμαστε ευγνώμονε, ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο κεφάλαιο, είμαστε ευγνώμονε για όσα έχουμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας, τότε όλα θα είναι καλύτερα. Τότε όλα θα είναι πιο εύκολα. Τότε ακόμα και οι πιο δύσκολες καταστάσεις θα φαίνονται εύκολες, θα φαίνονται αντιμετωπίσιμε. Γιατί θα έχουμε σύμμαχο τον εαυτό μας. Και δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από το να έχεις σύμμαχο τον εαυτό σου. Μπορείς να νικήσεις τα πάντα και τους πάντες. Δεν έχεις ανάγκη κανένα και είσαι έτοιμος για όλα. Για όλες τις μάχες. Αν έχεις σύμμαχο τον εαυτό σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτήν εδώ την ομιλία. Ελπίζω να μην είπα πάρα πολλές βλακίες. Να είστε καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας!